μοναδική προσωπικότητα, Ραμόνα, πλατήκα Βλασόρη τη Θεσσαλονίκη μα. Πώ τη βλέπει την πόλη, πώ τη βλέπει. Κάθε φορά που έρχομαι περνάω τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Καμιά φορά λένε fashion blogger, αλλά δεν τα αποδέχεσαι. Γιατί? Γιατί δεν είμαι fashion blogger. Fashion icon περισσότερο θα έλεγα, ε. Όποιο θέλει, όπω θέλει κανεί, αλλά fashion blogger δεν είμαι, γιατί αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει να έχει ένα blog το οποίο γράφει, φωτογραφίε, δεν την έχει δείξει εικόνε. Εγώ δεν έχω blog και ούτε ήθελα ποτέ. Δεν θα το κάνεις. Το είχα κάνει αρχή για λίγη διάστημα, δεν μου άρεσε και δεν το συνέχισα. Μάλιστα. Από πού εμπνέεσαι όταν δίνεσαι, όταν κάνεις όλα αυτά που κάνεις και εντυπωσιάζεις και έχεις φανατικούς φαν, αλλά και φανατικούς εχθρούς. Αλλά εμείς προς το παρόν μας ενδιαφέρουν οι φαν. Λοιπόν, εγώ από παντού παίρνω έμπνευση. Ακόμα και από τις κόρες μου τα πάρω έμπνευση. Τα πάρω έμπνευση από... Εμπνέεσαι από τα παιδιά σου, ε? Βέβαια, τα πάρω έμπνευση από ένα πολύ ωραίο εργοτέχνης που τα έχει συνδυάσει πολύ ωραία τα χρώματα. Από παντού παίρνεις έμπνευση, αρκεί να το έχεις. Τελευταία από πού εμπνεύστηκες? Κοίτα, εγώ τα κάνω πιο πολύ από τον εαυτό μου, γι' αυτό σου λέω ότι δεν τα είμαι σε μένα ντυμένη σαν κάποια. Ναι, ναι, εννοείται. Αυτό είναι που σε κάνει και πιο ξεχωριστή βέβαια. Ναι. Το έχεις από μικρή πάντα αυτό, πάντα, ε. Άρα γεννήθηκες που λένε με αυτό το χάρισμα. Εγώ έχω πει πολλές φορές με αισθητική γεννιέσαι. Όλα τα υπόλοιπα τα καλλιεργείς απλώς τις γνώσεις και τα λοιπά, αυτά τα καλλιεργείς. Αυτή μια που μιλήσεις λοιπόν για την αισθητική, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε ότι η αισθητική είναι πιο πάνω από την ηθική. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Κοίτα, επειδή η αισθητική είναι μια λέξη αλλά σημαίνει πολλά, έχει να κάνει και με τους τρόπους, έχει να κάνει και πώς τρώμε, πώς πίνουμε το νερό μας, το κρασί μας, τέλος πάντων. Έχει να κάνει με πάρα πολλά. Πώς είναι το σπίτι μας, πόσο πολύ φροντίζουμε τα μαλλιά μας, το πρόσωπό μας, τα νύχια μας κτλ. Όλα αυτά έχει να κάνει με την αισθητική. Τώρα η ηθική για μένα είναι το πάνω. Είναι πιο πάνω από την ηθική, συμφωνείς με αυτό που λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι? Όχι, όχι. Πιο πάνω από την ηθική, γιατί ένα ηθικό άνθρωπο είναι ένα άρτιο άνθρωπο και έτσι θέλω να βλέπω και τον εαυτό. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, τελευταία εγώ όταν κριτικάρεις τις παρουσιάστριες αρνητικά, τι είπες ας πούμε αυτό που σχολιάστηκε πολύ και τελευταία τι ήταν αυτό που κριτήκαρες ας πούμε, για ποια είχες μιλήσει ας πούμε και δεν τους άρεσαν αυτά που είπες? Δεν ξέρω αν τους άρεσε ή όχι, είχα διαφωνήσει με την Δίκη Καϊά. Ναι. Γιατί είπε που είναι το κακό να φοράει κανείς από μιμήσεις. Είναι κακό από πολλές πλευρές. Ηθική, γιατί μιλάγαμε για ηθική. Ναι. Είναι κακό γιατί παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Και από πάρα πολλές πλευρές. Οπότε ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μόδα δεν έπρεπε να κάνει ποτέ τέτοιες δηλώσεις. Πάμε λοιπόν να κριτικάρουμε τώρα παρουσιάστρες και παρουσιαστές. Σύμφωνα με την δική σου αισθητική πάντα, θέλω να μου πεις, Τατιάνα Στεφανίδου, τη βλέπεις καλωδημένη? Η πιο καλωδημένη από όλες. Από όλες, ε. Έχει μια φινέτσα πάνω της, είναι πάντα chic. Δεν προσπαθεί να ταυτίζεται με τη γυναίκα που την παρακολουθεί. Ναι. Ίσα ίσα φέρνει τις γυναίκες να κάνουν αυτά που κάνει αυτή. Ναι, αλλά αυτά που δεν βάζει αυτή και χρησιμοποιεί είναι πανάκριβα. Όχι από... όλα, κάνει λάθος. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Σάντες και παπούτσια μπορεί να έχει καλά και εγώ έχω καλές σάντες και παπούτσια. Αλλά η σημερινή γυναίκα όμως δεν είναι όλες άνετες. Δίνεται και οικονομικά, επειδή την παρακολουθώ στο Instagram. Ναι. Δίνεται και οικονομικά, σε πληροφορώ. Απλώς επειδή έχει αυτή τη φινέτσα που έχει και θα βάζει και μια καλή τσάντα, πέρα το ότι δίνεται ακριβά. Δεν δίνεται πάντα ακριβά. Αλλά και να δίνεται. Ρε παιδιά, δουλεύει τόσα χρόνια. Δεν μιλάμε εμείς για ποιο λόγο δίνεται. Σου λέω ότι προβάλλει μια εικόνα, μια σικά τη κλασά τη γυναίκα, η οποία λε την ακολουθούν. Να σου πω κάτι, ναι. Τι θα κάνει τη μενεγάκι που πάει στο Παρίσι και τα φοράει μόνο. Ναι. Και να μην προκαλέσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ, γιατί. Αφού τα δείχνει όμως και στο Παρίσι, άρα τι να μην προκαλέσει. Δεν την βλέπει κανεί στο Παρίσι, αγάπη μου, τι ξέρουν στο Παρίσι τη μενεγάκι. Όχι, αλλά ναι, βέβαια. Εννοεί η Τατιάνα στο Παρίσι που πήγε τα έδειχνε όλα. Η Τατιάνα τα δείχνει και εδώ.
Παρίσι, και στο Βουκουρέστι και στο Ουσβεκιστάν. Α, μπράβο. Α, την παρακολουθείς, βλέπω, ε. Μα και τη Μενεγάκη. Ναι. Μενεγάκη. Τη Μενεγάκη. Θέλει να δείχνει μια γυναίκα προσική. Δεν είναι προσική. Η γυναίκα βάζει τόσα λεφτά. Ναι. Μακάρι και εγώ στη ζωή μου να βγάζω τόσα λεφτά. Που έχει την πολυτέλεια να αγοράζει πολλά πράγματα. Έτσι. Και αγοράζει. Απλώς δεν τα δείχνει. Αυτό είναι ίχνος ζήλιας μέσα σε εισαγωγικά, Ραμόνα. Ή το λες έτσι, ας πούμε. Ζήλια για ποιο λόγο. Ας πούμε την άφη που κάνει διάφορα. Είδα δηλαδή έτσι μήπως κάτι που δεν σου αρέσει. Με ποια. Με τη Μενεγάκη μιλάω πάντα. Καλέ, ζηλεύω την πορεία της. Ναι. Ζηλεύω την ομορφιά της, με καλή έννοια πάντα. Ναι, ναι. Ζηλεύω την ευφυΐα της. Δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια είναι η βασίλισσα του πρωινού. Μπορεί όμως από μέσα της να μην είναι τόσο καλό όσο δείχνει, έτσι. Εγώ δεν σχολιάζω προσωπικό της. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Δεν με αφορά αυτό. Το ντύσιμό της, πώς φαίνεται. Αυτό που είπα, προσωπικό ή αδικά του κυρίου. Η πιο κακοντημένη ποια είναι από τις παρουσιάστριες. Δεν θέλει ριζική αλλαγή. Φαντάζομαι το σκέφτομαι είναι πάρα πολύ. Δεν τα πω όνομα, δεν είναι το θέμα να μου πεις ονόματα, δηλαδή που θα τις άλλαζες. Πες μου 2-3 ονόματα που σου έρχονται στο μυαλό. Που θα αλλάζαμε το στυλ. Θέλω να δω δηλαδή πώς θα τις μεταμόρφωνες. Είναι πάρα πολλές. Άμα θέλουν να έρθουν να. Πες μου λοιπόν, για ποια, πες μου, ποια θέλει αλλαγή. Να σου το πω έτσι, ποια θέλει αλλαγή. Πολλές σου λέω. Ναι, αλλά πες μου μία. Ναι, μία πες μου τέλος πάντων. Εκεί η Μαρία Παγκοδήμου, ναι, πες μία. Δεν κάνω τόσο πολλές λέγα όλες. Όλες θέλουν αλλαγή άμα με ρωτάς εμένα. Ωραία. Αρέθηκα την κούκλα, την Βλεφαρίδα και τον... Κατερίνα Καινούριου, θέλει αλλαγή. Ναι. Σε βοηθάω. Έτσι. Βίκη Καγιά, θέλει αλλαγή. Όχι. Όχι. Ζέτα Μακρυπούλια, θέλει αλλαγή. Πλέον όχι. Όχι, έτσι. Άντρες Νίκος Μουτσινάς, αρέσει το ντυσιμό του. Ναι. Ε? Τόσο έχει τόσο πραγματικότητα που τα σβήνει όλα. Νίκος Χατζηνικολάου. Πολύ ωραία. Βίκη Χατζηβασιλείου, θέλει αλλαγή. Ναι. Τεράστια. Μαρία Μπακοδήμου. Δεν την παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Έστω από το Instagram, αν βλέπει τι και πώ. Δεν την βλέπω. Δεν την βλέπει. Τη Μαρία που παρουσιάζει. Πώ λέγεται η Μαρία. Η Μαρία μας που ήταν στο κανάλι του Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου, θα την άλλαζες αυτά τα φουρφούρια. Ναι. Ναι. Μερικά ναι. Να κολακεύω πιο πολύ το σώμα της. Αυτό. Θέλω να μου πεις, όμως μπορεί να είναι μια κοπέλα ή μια παρουσιάστρια, μια γυναίκα από την οποία την έχω ξεχάσει. Θέλω να μου πεις ποια θα ήθελες να την αναλάβεις προσωπικά εσύ και να τη μεταμορφώσεις εντελώς. Δεν ξέρω, γιατί νομίζουν όλες ότι ξέρουν και θα ήταν πολύ δύσκολο. Έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι να κάνω συνεργασία του. Δεν ξέρω αν θα το ήθελα να σου πω αλήθεια. Πέρα από το αν θα ήθελες συνεργασία, ποια θα ήθελες να αλλάξεις. Η Ιωάννα Λίλη που είναι δίπλα μας, είναι καλοντημένη. Μια για δείξτε λίγο, αν είσαι καλοντημένη. Σύμφωνα με την Ραμόνα, δείξε λίγο. Θεσσαλονικιά με όλα, όλα, όλα. Πανέμορφη. Ναι, ναι, να πες. Όχι. Αλλά θα μπορούσα, δες εδώ. Είπα να κριτικάρει οι παρουσιάστριες και λέω εσένα και μου λέει δεν χρειάζεται τίποτα, ε. Έτσι πες Ραμόνα. Σε κάτι και με και η Ραμόνα τέλος. Ωραία λοιπόν, πριν κλείσουμε θα ήθελα να μου πεις για το Beauty Garden, πώς το είδες σαν χώρο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, το χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες αυτό. Έτσι. Το έχω πει ότι πριν δινόμαστε προσέχουμε το σώμα μας, τα μαλλιά μας, το πρόσωπό μας. Το προτείνουμε στις κυρίες. Εννοείται. Εννοείται. Και πέτατο. Beauty Garden, εδώ η Ραμόνα. Θα πω σε έργους 2 μέρες. Ευχαριστώ κουκλά μου.